Μία ξεχωριστή σύνδεση με μία αφορμή πραγματικά που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και αναφέρομαι στην πρωτοβουλία σε σπουδαία κίνηση παιδιών μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πύργου Αστερουσίων. Εξασφάλισαν τα παιδιά τα φάρμακα της τρούφας. Ποια είναι η τρούφα? Είναι μία χελώνα καρέτα-καρέτα η οποία βρέθηκε χτυπημένη σε άσχημη κατάσταση, χτυπημένη στο κεφάλι. Ενημερώθηκαν τα παιδιά. Κατά κάποιο τρόπο βέβαια έμαθαν και για τις δράσεις του Συλλόγου για τη Διάσωση της Θαλάσσιας Χελώνας Καρέτα-Καρέτα, κινητοποιήθηκαν και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους και βέβαια έφτασαν στο σημείο να καλύψουν αυτά τα έξοδα. Βλέπουμε και μια χαρακτηριστική φωτογραφία, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ βέβαια και στην διευθύντρια, την υπερδραστήρια διευθύντρια, την κυρία Μαρία Μελεσανάκη, και στους εκπαιδευτικούς. Πάμε να την συναντήσουμε και να την ευχαριστήσουμε θερμά και να την καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Μα τι ξεχωριστό θέμα. Πόσο όμορφα συναισθήματα γεμίζουμε και εμείς δημοσιογραφικά και ανθρώπινα παρουσιάζοντας αυτές τις ξεχωριστές κινήσεις. Που πίσω από αυτές τις κινήσεις τι κρύβεται? Η ευαισθησία του ανθρώπου. Η ευαισθησία ενός παιδιού. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Πώς προέκυψε αυτή η κίνηση? Πήραμε ένα email στο σχολείο από το Σύλλογο Αρτέλων, ο οποίος δραστηριοποιείται στη διάσωση των χελωνών καρέτα-καρέτα. Και απλά μας κέντρισε το ενδιαφέρον, γιατί ξέρουμε ότι εδώ στην Κρήτη, στο Κομό, έχει χελωνίτσες οι οποίες πάνε εκεί, κάνουν τα αυγά τους. Το καλοκαίρι βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς αυτή την περιοχή, έχει διάφορα σχήματα, έτσι, σιδερένια μπροστά από τη φωλιά, ώστε να αποφευθούν ατυχήματα με τις ομπρέλες. Τα παιδιά λοιπόν ήξεραν, είχαν ήδη πάει στην περιοχή, γνώριζαν ότι η χελωνίτσα κάνει τα αυγά της στην παραλία. Θέλαμε να μάθουμε και παραπάνω πράγματα. Ενημερώσαμε το σύλλογο γι' αυτό και μας έκανε μια ξενάγηση σε ένα έτσι νοσοκομείο χελώνων που βρίσκεται στην Αθήνα. Μάλιστα φιλοξενείται σε ένα τρένο που έχει δωρήσει ο ΟΣΕ για αυτόν τον λόγο. Και ξεναγηθήκαμε σε όλες τις δεξαμενές. Ήταν πολύ συγκινητικό. Και πραγματικά είχαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται μετά με τις χελώνες αυτές. Μας ενημέρωσαν λοιπόν οι εθελοντές εκεί ότι βάζουν κάποιο τσιπάκι με την βοήθεια της τεχνολογίας και έτσι τις παρακολουθούν και μετά που τις αφήνουν στον ωκεανό. Και έχουν δηλαδή όλες τις ειδήσεις που χρειάζονται για αυτές. Εάν αντέδρασαν σωστά στην αγωγή που τους έκαναν, εάν χρειάζονται παραπάνω βοήθεια. Και έτσι ξέρουν που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή κάθε χελωνίτσα. Είπαμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Μας είπαν ότι υπάρχει δυνατότητα, όποιος θέλει μπορεί να δώσει ένα ποσό μικρό και να αγοράσει τα φάρμακα κάποια χελώνας για ένα διάστημα. Έτσι κι εμείς έτσι οργανωθήκαμε. Είπαμε Χριστούγεννα είναι, μπορεί να κάνουμε κάτι που να μας μείνει, να μας φτάνει την ψυχή. Και είπαμε να βοηθήσουμε τη χελώνα. Ξέρετε, δεν είναι σε όλους αυτονόητο ότι τα ζωάκια που δεν είναι συντροφιά, που δεν έχουμε από αυτά παράγωγα προϊόντα να αξιοποιήσουμε, ότι πρέπει να τα προστατεύουμε, γιατί είναι μέρος της αλυσίδας της ζωής. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αν αυτά πάθουν κάτι, θα πάθουμε κι εμείς. Ποιες ήταν οι βασικές απορίες? Βασικές απορίες που έλυσαν τα παιδιά μέσα από αυτή την συναναστροφή που είχαν και με τον Αρχέλωνα και βέβαια μέσα από την οπτική επαφή που είχαν με εγκαταστάσεις, με χελωνίτσες. Τους έκανε φοβερή εντύπωση πώς τις πιάνουν, γιατί ήταν τεράστιες. Έτσι όπως τις είδαμε εμείς, είδαμε μια χελώνα σχεδόν 120 κιλά. Σωστά, βέβαια. Η οποία ήταν τεράστια. Και είπαν πώς τις πιάνετε. Μας εξηγήσαν ότι υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που τις πιάνουμε χωρίς να τις τραυματίσουμε. Και τα παιδιά επίσης είπαν από τι κινδυνεύουν. Ένα πλάσμα 120 κιλά μέσα στη θάλασσα, από τι κινδυνεύει. Αυτό μάλλον είναι τρομακτικό για τους υπόλοιπους. Και μετά συζητήσαμε ότι ακόμα και από μια σακούλα που πετάμε χωρίς να το σκεφτούμε στη θάλασσα, η χελωνίτσα μπορεί να νομίζει ότι είναι τσούχτρα και να πάει να τη φάει. Οπότε και κρούεται, πνίγεται.
Τα παιδιά επίσης εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ από τη, το, γιατί έμαθαν ότι η Γελώνα είναι ένα από τα, τα είδη που ζει παραπάνω στον πλανήτη και ότι το είδος της ζούσε και στην εποχή των δεινοσαύρων. Ξέρετε πόσο εντυπωσιάζει η εποχή των δεινοσαύρων τα παιδιά, αλλά και εμάς, τους μεγάλους. Είδατε. Και όλο αυτό ήταν... Ναι, ναι, ολοκληρώστε. Όλο αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον εθελοντισμό. Δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς έτσι στο μυαλό σας, αν οι Έλληνες είναι εθελοντές και αν εύκολα πηγαίνουν εθελοντές είμαστε όλοι. Πολλές οι αφορμές, πολλά τα ερεθίσματα. Το θέμα είναι πώς κινητοποιούμαστε και πώς παίρνουμε την απόφαση να εισέλθουμε πιο ενεργά στον εθελοντισμό. Ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτή την εξωστρέφεια που δείχνει ένα σχολείο. Σε αυτή την εξωστρέφεια και στην ανάγκη να βγούμε προς τα έξω που δείχνετε εσείς προσωπικά και στην υποχρέωση που νιώθετε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι θα πρέπει να βοηθήσω σε μια σωστή νοοτροπία, στη διαμόρφωση μια σωστή νοοτροπία σε αυτές τις ηλικίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε. Ειδικά αυτές οι ηλικίες είναι σαν σφουγγάρι. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ως εκπαιδευτικός. Για πόσα χρόνια, για πάντα θα θυμούνται αυτά τα παιδιά αυτή τη συναναστροφή με τις Γελώνες και με ένα ζωάκι πραγματικά που έχει την ανάγκη μας. Κάθε φορά που μπαίνω στην τάξη σκέφτομαι ότι αυτά τα παιδιά είναι οι πολίτες του 2033, του 2035-40, όταν εμείς πλέον θα είμαστε συνταξιούχοι. Τα παιδιά θα είναι στην παραγωγή. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε τα κίνητρα, να τους δώσουμε, να βάλουμε σποράκια που αργότερα θα γίνουν δέντρα, ώστε να κάνουμε υπεύθυνους πολίτες και άξιους να ανταπεξέλθουν σε αυτό που έρχεται, στα νέα δεδομένα. Και αυτό το και θέμα. Νομίζω ότι με τέτοιες δράσεις. Προκύπτει από ένα σχολείο της ενδοχώρας. Όχι από ένα σχολείο ενός αστικού κέντρου. Όχι από ένα σχολείο σε μια μεγαλούπολη. Από ένα σχολείο μιας αγροτικής περιοχής, μιας περιοχής της ενδοχώρας. Με όποια προβλήματα, βέβαια διαχρονικά καταγράφονται σε αυτές τις σχολικές μονάδες. Εμείς είμαστε τυχεροί. Έχουμε ένα σχολείο το οποίο έχει τα πάντα. Έχει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προτζέκτορες. Έχουμε τη βιβλιοθήκη μας, η οποία είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο. Τα βιβλία μας. Είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά και είμαστε γνώμονες γι' αυτό. Τα παιδιά μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Και απλά θέλουν το κίνητρο. Μπράβο, γιατί μπράβο. Συγχαρητήρια, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και πάλι. Με πολύ μεγάλη χαρά, η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή. Να είστε καλά.